Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, από την αρχή είπαμε ότι δεν θέλουμε, δεν έχουμε τίποτα εναντίον του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Έχει δημιουργηθεί δυστυχώς, και λυπάμαι πραγματικά γι' αυτό, εγώ προσωπικά διπλά, ένα γεγονός αυτής της αποχής, και αυτό οφείλεται περισσότερο στον εγκλωβισμό που δημιουργεί ο νόμος στο ίδιο το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν ήταν υποχρεωμένο να παίζει όλες τις ελληνικές ταινίες, να παίζει όλη αυτή τη διαδικασία των γραφικών βραβείων, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, πιθανόν οι μισές ή και όλες από τις ταινίες που έχουμε εδώ θα πεζόντουσαν και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά συζητάμε για κάτι άλλο. Γι' αυτό το πλαίσιο η κουβέντα μας είναι ο νόμος. Γιατί με έναν τρόπο, όπως εμείς αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι και όσο στεναχωρημένοι είναι οι συνεφείς της Θεσσαλονίκης, είμαστε και εμείς. Δεν μιλάμε, δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του κλάδου των σκηνοθετών, ούτε του κλάδου των παραγωγών, αλλά του συνόλου της παραγωγής μιας ταινίας, όπου συμμετέχουν πολύ περισσότεροι παράγοντες, εταιρείες, από τεχνολογία έως σεναριογράφους και από ηθοποιούς φυσικά έως δικαιώματα. Λοιπόν, είναι πολύ πιο σύνθετο το πράγμα και γι' αυτό σίγουρα δεν μπορεί σήμερα σε μια τέτοια κουβέντα ή συζήτηση ούτε καν να θίξουμε την πολυπλοκότητα ενός νόμου. Απλά να πούμε ότι υπάρχει όντως πρόβλημα στον νόμο που δεν ισχύει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Αν ίσχυε θα ήταν πολύ, ισχύει μάλλον, και εγώ αυτές τις δύο έννοιες τις ξεχωρίζουμε δυστυχώς, και δεν εφαρμόζεται, και θα ήταν καλύτερο να μην υπάρχει κανένας νόμος, θα διευκόλυνε πολύ τα πράγματα, παρά να υπάρχει ένας νόμος, ένα κέντρο κινηματογράφου που συνήθως είναι υποχρηματοδοτημένο, αλλά λειτουργεί. Γενικά όλοι αυτοί οι θεσμοί που υπάρχουν στον ισχύοντα αλλά μη εφαρμοζόμενο νόμο είναι τροχοπέδι για οτιδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε. Για να κλείσουμε το θέμα του φεστιβάλ και των συνεφίλ, γιατί το θέμα μας δεν είναι αυτό σήμερα, είναι ο νόμος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω απλώς, αυτή η συνεφίλ τι είναι? Εποχιακά δεντρίδια που φύγονται μόνο στη διάρκεια του φεστιβάλ? Δεν είναι όλο το χρόνο συνεφίλ? Ή όλα τα χρόνια. Εμείς είπαμε λοιπόν ότι από αυτό το φεστιβάλ απέχουμε. Και το αποφασίσαμε και μάλιστα προχθές, τελευταία συνεδρίαση. Αυτό πρέπει να το σεβαστούν όχι μόνο οι συνεφείς, αλλά και οι δημοσιογράφοι και όλοι οι άλλοι, γιατί ο σκοπός για τον οποίο το κάνουμε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και πάρα πολύ αναγκαίος. Να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος ή τουλάχιστον να υπάρξουν μερικές παραλλαγές σε αυτόν τον νόμο, που δεν θα γιατί δεν ζητάμε παραπάνω χρήματα. Μην νομίζει κανείς ότι θέλουμε περισσότερα χρήματα. Θέλουμε αυτά που πραγματικά μπορούν να μπουν στο σινεμά να αναδιανεμηθούν. Και να αναδιανεμηθούν με την έννοια της παραγωγής και με την έννοια της ανάπτυξης. Την ανάπτυξη η οποία ευαγγελίζεται και η καινούργια κυβέρνηση στο κάτω κάτω της. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο κινηματογράφος ήταν στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Και κάναμε το τεράστιο λάθος τότε να φύγουμε, που ήμασταν μια βιομηχανική, ένα ευρωπαϊκό κλάδο υποανάπτυξη, και να το πάμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα σήμερα ακούω μετά από 30 χρόνια πάλι, και είναι όντω συγχαρητήρια, διότι είναι η μοναδική φορά που συσπηρώνεται ένα καλλιτεχνικό χώρο να αντιδράσει σε κάτι μετά, τουλάχιστον στο σινεμά μετά το 1977 που έγινε το Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Και πάλι να μπερδεύεται το προϊόν και η ταινία με διάφορα συστηματικά και καλλιτεχνικά. Στο Hollywood δεν μιλάει κανένας για καλλιτεχνικό κινηματογράφο. Μιλάνε για ταινίες οι οποίες θα έχουν την, πώς θα το πω, από την κατασκευή τους και την αρτιότητα να απαιτούν εισέδωση και να φέρουν εισιτήρια. Δεν υπάρχει έννοια του σινεματοτέρ. Και όμως μέσα από όλη αυτή τη βιομηχανία ξεχωρίζουν ένα ονομαγόνα τα οποία τα ξέρουν. Εμείς ακόμη έχουμε το σύνδρομο του σινεματοτέρ. Θέλουμε να μας αναγνωρίζουν ότι είμαστε καλλιτέχνες. Αυτό θα το κάνει το κοινό. Το πρόβλημα είναι να γίνονται ταινίες. Η ταινία είναι ένα προϊόν και πρέπει να το δούμε συχνά σαν ένα προϊόν. Και ακούω διάφορα πράγματα συστηματικά. Η συνδεφή,
να κάνουμε καλλιτεχνική ταινία. Αυτά τα συζητάμε 30 χρόνια. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει να επαγγελματιστούμε από αυτά τα κινήθεια συστηματικά και να συζητήσουμε για το πώς η ταινία θα την κατοστήσει σαν προϊόν και θα έχει την τύχη που έχουν όλα τα προϊόντα που πρέπει να έχουν άδεια κατασκευή και να μπορούν να βοηθήσουν ένα δρόμο εμπορικό. Θα προσπαθήσω να πω δύο τελείως κοινικά πράγματα. Κοινικά. Και μερικές συναισθηματικές αηδίες. Τα κοινικά. Αισθάνομαι ότι να κυκλοφορεί στο κεφάλι του πολύ κόσμου, φαντάζομαι και εδώ μέσα, στους ανθρώπους που δεν είναι μέλη της ομίλης, το ερώτημα, πάλι κάτι τύποι ζητάνε από τον Έλληνα φορολογούμενο και το τεράστιο υδροκέφαλο ελληνικό κράτος να δουλεύουν για πάρτι του, να ανοίγονται και από εκεί και πέρα να έχουν λύσει τουλάχιστον το βιοποριστικό και βλέπουμε. Δεν θέλουμε αυτό στην ομίλη. Θέλουμε πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης. Θέλουμε να εφαρμοστεί το άρθρο 16 του συντάγματος διά του ελληνικού κέντρου κινηματογράφου, δηλαδή να έχει έναν αξιοπρεπή προϋπολογισμό του ελληνικού κέντρου. Και από εκεί και πέρα αυτό που ζητάμε είναι να δοθεί ελευθερία σε ιδιώτες, σε επιχειρηματίες, να επενδύουν μέρος της φορολογίας που απλήρωναν γενικά, επιλέγοντας που θα τη δώσουν. Υπέρ της τέχνης, συγκεκριμένα υπέρ του σινεμά, λέμε εμείς, φαντάζομαι και άλλοι κλάδοι μετά από αυτό θα ζητάνε τα δικά τους. Και η απόδειξη όλων αυτών, ο Μοριάτης θα λέει καλύτερα αυτά τα νούμερα, αλλά βαρέθηκε να σας τα πει, είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες φορολογούμενοι βγάζουν από τις τσέπες τους 17 εκατομμύρια δραχμές το χρόνο. Για το σινεμά. Ευρώ το χρόνο για το σινεμά. Γενικώς. Από αυτά φτάνουν στην παραγωγή ταινιών. Είναι εδώ και ο κύριος Παπαλιός, ο πρόεδρος του κέντρου και μπορεί να το επιβεβαιώσει. 2,5-3,5 ανάμεσα με τη χρονιά και τη μεγαλοθυμία του εκάστοτε υπουργού πολιτισμού. Αυτό θέλουμε να ανατρέψουμε. Θέλουμε αυτά τα 17 συν όποια άλλα μπορούμε να αποκτήσουμε από άλλες πηγές. Που τα υπολογίζουμε σύνολο γύρω στα 22 με 25 εκατομμύρια, να πηγαίνουν πρωτίστως στο σινεμά. Παραγωγή. Στην παραγωγή του σινεμά. Γιατί το υπόλοιπο δεν είναι σινεμά, είναι μια διαδικασία προώθησης της κουλτούρας και του πολιτισμού, που αφορά φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά το αφορά εξίσου σε όλους τους τομείς και όχι μόνο ας πούμε, στα φεστιβάλ περί το σινεμά ή τις κινηματογραφικές λέσχες. Δεύτερο πρακτικό που θέλω να πω είναι ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να εξασφαλίσουμε ότι το παλιό σχήμα όπου έπρεπε να γλύψεις κατουρημένες φωτιές γραφειοκρατών για να μπει στην επετηρίδα να κάνεις την ταινία σου, γιατί ο μοναδικός παραγωγός ήταν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για ένα υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο κατέστρεψε ίσως μια ολόκληρη γενιά σκηνοθετών. Δεν το λέω δραματικά, το λέω κυριολεκτικά, τους κατέστρεψε. Δεν θέλουμε αυτό να αντικατασταθεί από μονοπόλια που θα ελέγχουν την αγορά και θα αντικαταστήσουν αυτό το πράγμα, παράγοντας ταινίες που θεωρούν, κατά τη γνώμη τους, αλλά όχι και σαν και καλά και τη γνώμη του κοινού, από ό,τι αποδεικνύεται πολύ συχνά, με ταινίες που νομίζουν ότι θα γεμίζουν τις αίθουσες. Δεν θέλουμε επίσης τα τράστη λοιπόν. Και τη συναισθηματική βλακεία που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά δεν μπορούμε να τα δούμε χωρίς την ύπαρξη αυτού που όλοι είπαμε της κινηματογραφικής παιδείας. Ακούγεται συναισθηματικό, αλλά αυτό που θα θέλαμε είναι να δούμε ένα πρότυπο ανώτατης κινηματογραφικής σχολής στο πρότυπο του Μουσικού Πανεπιστήμιου, του Μουσικού Τμήματος του Ιόνιου Πανεπιστήμιου στην Κέρκυρα, όπου άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική το έστησαν, ασχολούνται μαζί του, το διηγούν και διδάσκουν και παράγουν και αξιόλογο έργο. Αυτό θα θέλαμε να δούμε και όχι το άνοιγμα μερικών ΙΕ ή άλλων ανώτατων σχολών με τη λογική του γνωστού γραφειοκρατικού και ημιθανούς ελληνικού πανεπιστημίου.